Το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Βόλου συνεχίζει τις εξορμήσεις του με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα. Η κινητή μονάδα αιμοληψίας βρέθηκε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου, ενώ καθημερινά λειτουργεί ο χώρος για την αιμοδότηση των πολιτών στο κοινωνικό κέντρο Χιλιαδούς που έχει παραχωρήσει ο Δήμος του Βόλου. Πολλές έχουμε τέτοιες έκτακτες εξορμήσεις τελευταίως, λόγω του ότι ο κόσμος φοβάται. Φοβάται να έρθει στο νοσοκομείο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς από τη δική μας πλευρά κάνουμε ό,τι μπορούμε, πρώτον να τους εφησυχάσουμε, να τους πούμε να κρατούν τις προφυλάξεις τους και να μην φοβούνται να έρχονται σε εμάς. Λοιπόν, κρατούμε και εμείς αυστηρά τα μέτρα. Δεύτερον, ανοίξαμε καινούριο τμήμα, ζητήσαμε από το Δήμο Βόλου στο καπί της Χιλιαδούς του ασύλου ένα χώρο για να έρχονται πρωινές καθημερινές ώρες και να αιμοδοτούν εκεί. Απογεύματα νοσοκομείο, Σάββατο πρωί, εξορμήσεις συνεχώς. Όσο μπορούμε, έχουμε εντατικοποιήσει από τη δική μας πλευρά τις προσπάθειες. Ας κάνουν και αυτοί μια προσπάθεια, να έρθουν και αυτοί σε εμάς. Τους περιμένουμε, τους περιμένουν και οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Αυτό το διάστημα η κατάσταση αναφορικά στις ελλείψεις σε αίμα είναι ελεγχόμενη, ωστόσο το τμήμα αιμοδοσίας παραμένει επιποδός προκειμένου να καλύπτονται οι ανάγκες των ανθρώπων μας που χρειάζονται αίμα σε σταθερή βάση όπως υπάσχονται από μεσογειακή αναιμία. Θέλουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, δεν υπάρχουν αποθέματα σε ένα αίμα τα οποία δεν κρατάει ένα αίμα, κρατάει 30 μέρες, έτσι, 30-35 μέρες. Λοιπόν, ανάλογα. Πολλοί μεταγγιζόμενοι πρέπει να πάρουν 10 ημερών αίμα. Πρέπει πάντα να έχω φρέσκο αίμα. Φρέσκο και εύκαιρο. Λοιπόν, να μπορεί να μπορώ να το διαθέσω στα τρόχια. Υπάρχει λοιπόν αυτό που λέτε ή υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τρελές έλλειψεις, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουμε έλλειψη. Δηλαδή, ναι, έχουμε σε κάποιες ομάδες έλλειψη. Αυτό παίζει μέρα με τη μέρα, ανάλογα με το πόσα αίματα θα πάρω. Δεν μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι σήμερα μπορεί να πάρω 15 και να μου ζητάνε 70. Πώς θα τα δώσω τα 70? Γι' αυτό έχει σημασία να υπάρχει συμμετοχή σε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό παίζει μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε εντατικοποιήσει όλες μας τις προσπάθειες, γιατί βλέπουμε ότι δυσκολευόμαστε. Οι υπεύθυνοι του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Βόλου απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να συνεχίσουν να στηρίζουν τις εβδομαδιαίες εξορμήσεις της κινητής μονάδας, προσφέροντας λίγο από το αίμα τους. Δεν αφήνουμε κανέναν άνθρωπο να πεθάνει, δεν αφήνουμε κάποιον άνθρωπο βοήθητο. Παρά τα αυτά όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση αυτό που λένε οι άλλοι καλύψεις, όταν έχουμε άδεια συρτάρια. Όταν έχουμε γεμάτα συρτάρια, θα δώσουμε αίμα. Και αυτό παίζει μέρα με τη μέρα. Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν κάνω κάλυψη αύριο άμα πάρω αίματα. Θα κάνω. Αλλά σήμερα άμα δεν έχω, δεν θα μπορώ να κάνω. Έκκληση λοιπόν στον κόσμο για περισσότερους εθελοντές αιμοδότες.